Χριστόφορος Μουταστάζης, πρωτότοκος γιος του ζάπλου του εμπόρου Ροδάκινων Λευκής Αρκός, Αμαντέους Μουταστάζη του Τρίτου, επιστρέφει στη Βίλα Αμαρτία από ρομαντικό ταξίδι που πήγε στη Βενετία με την αγαπημένη του Πολυθρόνα Γραφείου. Α, Χριστόφορε, γύρισες επιτέλους από τη Βενετία! Μαμά! Α, Χριστόφορε, μη σκούζεσαι κανένα γατί, είσαι κοντσαμάν άντρας. Άεργος, ανίκανος, ανόητος, αλλά άντρας. Πού είναι η ερωμένη σου, η Πολυθρόνα Γραφείου που έκλειψε στο γραφείο του πατέρα σου? Με παράτησε για μια δουλεύα! Σώπα, σώπα, μην κλαις. Θα το ξεπεράσεις με κάποιο άλλο έπιπλο. Τι θες να σου γνωρίσω, κάποιο καναπέ, ένα τραπέζι. Α, έχω ένα εκπληκτικό κομωδίνο, πολύ συμπαθητικό, που ψάχνει για σοβαρή σχέση. Θες, ε? Αν δεν σας φτάνει, θα βρω και ένα φωτιστικό να σας κρατάει το φανάρι. Όχι, όχι, μητέρα. Αυτή η Πολυθρόνα Γραφείου μου έκανε την καρδιά μου πριονίδια. Μετά από αυτή την ιστορία, τελείωσα με τα έπιπλα. Αποφάσισα να μην αφήσω ξανά τον εαυτό μου να πληγωθεί. Επιτέλους, βρε παιδί μου, να έχουμε κι εμείς κάπου να κάτσουμε. Ένα μήνα που λείπει στη Βενετία, είμαστε όλοι όρθιοι. Λες και ψάλλουμε τον ακάθιστο ύμνο. Μητέρα, γιατί σε ντυμένη καμαριέρα? Αγαπητή Πολυτεχνείου, συγχαρητήρια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα θητεία σας ως οικονομική σύμβουλος του ομίλου μου τα στάζει. Δεν το περίμενα ότι ένα ταγάρι σαν εσάς θα σκάμπαζε από παραποιήσεις συλλογισμών. Είστε καλύτεροι και από την Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα. Από ποια είναι καλύτερη? Άννα Μισελ, πώς μπαίνεις έτσι, γιατί δεν χτυπάς καμιά πόρτα? Πρώτον, η Βίλα Μαρτία και το γραφείο σας δεν έχουν πόρτα. Δεύτερον, τι κάνεις στο γραφείο σας, η Μπέλα Τσάο? Το όνομά μου είναι Πολυτεχνείου. Μόνο εγώ άναψα από αυτόν τον καυγά. Δεσποινής, Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα. Από την ημέρα που παραιτηθήκατε από την επιχείρηση, έπρεπε να βρω αντικαταστάτριά σας. Η Δεσποινής, Μπέλα Τσάο. Κυρία Πολυτεχνείου. Η κυρία Πολυτεχνείου προσφέρθηκε να με βοηθήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ώστε μου λέτε ότι μένετε ασυγκίνητος από αυτή την τόσο σεξι εμφάνισή μου. Από τους ήλιους δαιμονές. Δεν λέω αυτό, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω το εμπόρευμά μου και τόσα καράβια, επειδή φορέσατε απλώς μια τόσο ακαταμάχητη και φθηνή στολή υπηρέτριας. Πρώτα με παρατάνε για μια Πολυθρόνα Γραφείου και μετά για μια χαζοβιόλα με αποκριάτικη στολή. Θα αναγκαστώ να ξανακατέβω σε απεργία. Άννα Μισελ,